Είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα. Η τραγελαφική κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία σε όλη τη χώρα ε, για αυτή την κατάσταση φέρει τεράστια ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση. Ε, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, θα το πω έτσι, ε, με τις θέσεις μας ε, βλέποντας τη σημερινή κατάσταση στα σχολιά μας. Γιατί ανοιχτά και ασφαλή σχολεία σημαίνει πρώτα απ' όλα αρέωση των μαθητών, σημαίνει κατάργηση των συγχωνεύσεων, σημαίνει προσλήψεις μαζικά εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, νηπιαγωγών, σημαίνει βοηθητικό προσωπικό πολύ περισσότερο με νέες προσλήψεις και στην καθαριότητα και για την οσιλία κλπ. Και βεβαίως σημαίνει μαζικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ για όλους και όλες, για όλα τα παιδιά και για τους καθηγητές και τους δασκάλους τους με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Αυτά είναι ορισμένα στοιχειώδη πράγματα που έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να τα έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Δυστυχώς κινείται στην αντίθετη εντελώς κατεύθυνση από όλα αυτά, από αυτά που ζητάει το εκπαιδευτικό κίνημα, που ζητάνε οι μαθητές, που ζητάνε οι γονείς, που ζητάει γενικότερα ο ελληνικός λαός, και μέσα σε αυτούς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με αυτή την αγωνία λοιπόν και την ανησυχία ξεκινάμε τη νέα περίοδο, τη νέα χρονιά με τα σχολεία στην ουσία κλειστά, πάρα πολλά κλειστά και άλλα που να γίνονται μόνο εστίες υπερμετάδοσης και να δημιουργούν γενικότερα ανησυχίες και κινδύνους. Θα ήθελα να σας ακούσω για τα νεότερα που έχετε. Έχετε πιο σαφή εικόνα προφανώς εσείς ως ανώτατη συνομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδας και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε αγωνιστική πάντα κατεύθυνση από εδώ και πέρα.